Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας τώρα στον προπονητή της ομάδας K19 του Άρη, τον Πασχάλη το Μέλισσα, για να μας πει πώς είδε το σημερινό προπονητικού χαρακτήρα, φιλικό της πρώτης ομάδας με την δεύτερη, και να μας πει και για την πολύ καλή πορεία που κάνει η δεύτερη ομάδα του Άρη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, από υγεία είμαστε πολύ καλά. Μάλιστα. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Σαρακοστή, καλή Σαρακοστή. Να συνεχίσουν οι ομάδες όπως είναι μέχρι τώρα, και η πρώτη και η K19. Έτσι ακριβώς. Προπάντων η πρώτη, γιατί είναι αυτή η οποία θα μας τραβήξει όλους προς τα επάνω. Έτσι. Αυτό το δίχως άλλο, αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, επειδή παρακολουθείς και όποτε μπορείς, όποτε σου επιτρέπουν τα παιχνίδια με τη δεύτερη ομάδα και είσαι φυσικά και στον πάγκο της ομάδας, δίπλα στο Δημήτρη Σπανό, δείχνει να είναι, το συζητούσαμε και με τον Άγγελο Χαντή πριν από λίγο, σε καλό φεγγάρι η ομάδα, σε ανωδική πορεία. Η απόδοσή της, ναι, είναι σε ανωδική πορεία. Τα αποτελέσματα είναι σταθερά, εκτός των δύο αρνητικών αποτελεσμάτων που είχαν έρθει. Βλέπουμε ότι ο πρώτος γύρος έχει κλείσει πάρα πολύ καλά. Είναι αναμενόμενο η ομάδα να κάνει κάποια κοιλιά μέσα στην απόδοσή της, δηλαδή μια καμπή, μια πτώση κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό είναι φυσιολογικό στο χώρο του ποδοσφαίρου, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η ομάδα να ανεβαίνει. Αυτό είναι στο προγραμματισμό από την αρχή. Ναι, νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα, και επειδή προπονητικά μπορεί να μας το εξηγήσει και όλα, φαίνεται η ομάδα να έχει, δεν ξέρω, βλέπουμε να έχει μεγαλύτερη ενέργεια, πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Βγάζει τέτοια χαρακτηριστικά δηλαδή, ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια. Πέρα από το μέταλλο και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχουν και οι ποδοσφαιριστές, φυσικά εννοείται. Σίγουρα σε ένα πρωτάθλημα θα έρθουν και οι μη καλές αποδόσεις. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι σε κλειστούς χώρους. Η κακή μέρα που λέμε, όλα παίζουν ρόλο. Το σημαντικό είναι και το στοιχείο του πρωταθλητισμού, το δίνει το αποτέλεσμα καθαρά, η διάρκεια των αποτελεσμάτων. Τα τελευταία δύο παιχνίδια, όπως είπατε και εσείς, βλέπουμε μια άνοδο στην απόδοση. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί κιόλας. Ειδικά τώρα που η βαθμολογική διαφορά αρχίζει να αυξάνεται από τους αντιπάλους τις επόμενες ομάδες, τον Όφη και την Παναχαϊκή. Λύνονται τα πόδια δηλαδή. Είναι μια όθηση ψυχολογική προς τα παιδιά, αυτό σημαντική. Ναι. Και όσο περνάνε τα παιχνίδια πλέον δεν θα υπάρχει η πίεση, δηλαδή θα είναι μεγαλύτερη για τους αντιπάλους παρά για τη δικιά μας την ομάδα. Σωστά. Σήμερα πέρα από λίγο έγινε και ένα προπονητικού χαρακτήρα φιλικό παιχνίδι, διπλό ουσιαστικά στο Ρήσιο, με την πρώτη ομάδα, για να δύο προπονητής, κάποια παιδιά που δεν παίζουν κυρίως, και νομίζω ότι τα βλέμματα όλα ήταν στραμμένα στον Δημήτρη τον Ανάκογλου. Έτσι πώς τον είδες με το έμπειρο σήμερα? Ήταν ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, αλλά δείχνει πλέον να είναι καλά. Πάτησε καλά μέσα στο γήπεδο ο Δημήτρης, είχε τις ενέργειές του, είναι και αυτός σε ανωδική πορεία. Εντάξει, τώρα το σημαντικό για αυτόν είναι η ένταξή του μέσα στην ομάδα, ο χρόνος συμμετοχής, το επόμενο 15ήμερο στις προπονήσεις, να έχει υγεία, να ενταχθεί κανονικά δηλαδή στο πρόγραμμα, σε full πρόγραμμα, και από εκεί και μετά θα είναι και μια επιλογή για την ομάδα. Ναι. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εστιάστηκε καθαρά στα παιδιά που δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό στην πρώτη ομάδα, της πρώτης ομάδος. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, σαν K19, είχαμε ένα μοίρασμα χρόνου σε όλα τα παιδιά, έτσι ώστε να πάρουν τις εμπειρίες αυτές που πρέπει να πάρουν. Ναι. Είδαμε κάποια λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία θα διορθώσουμε. Ναι. Εντάξει, είναι σημαντικό να υπάρχει η κοντινή αυτή απόσταση, η επαφή με τους παίχτες της πρώτης ομάδος από τα νεαρά παιδιά, για να βλέπουν και πώς λειτουργούν μέσα στο παιχνίδι. Μόνο κέρδος έχουν από αυτό. Ναι, θα ήταν καλό να καθιερωθεί ενδεχομένως κάτι τέτοιο, να γίνεται πιο συχνά, να, όπως λες και εσύ, κάνει καλό και στους δικούς ποδοσφαιριστές, αλλά γίνεται και μια δυνατότητα και μια ευκαιρία στον προπονητή της πρώτης ομάδας, που έχει πάρα πολλά παιδιά στο ρόστερ, να χρησιμοποιεί παίχτες που αναγκαστικά για τον ΑΒ λόγο δεν παίζουν με την πρώτη ομάδα. Σίγουρα, και πρέπει να το επιτρέπει και το πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν και οι εμβόλυμες οι αγωνιστικές. Ναι, σωστά, είναι και εμβόλυμες. Ναι. Πιστεύω ότι τη νέα χρονιά στη Super League, επειδή υπάρχει ο σταθερός προγραμματισμός, δεν αλλάζουν οι ημερομηνίες, θα είναι πιο εφικτό αυτό. Τώρα το συζητήσαμε αυτό με τον κύριο Σπανό, θα δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι το Πάσχα, αν καταφέρουμε να κάνουμε ακόμα ένα παιχνίδι τέτοιου χαρακτήρα. Το ευχαριστήθηκαν και οι παίχτες, αυτό αφού γραστήκαμε. Ναι.
Σωστό. Είναι σημαντικό από το να κάνει κάποιος προπόνηση, το να παίζει ένα παιχνίδι, έχει άλλο χαρακτήρα, άλλο κίνητρο, λογικό είναι. Mm-hmm. Ναι. Για την ομάδα K19 το πρωτάθλημα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι ο στόχος είναι να πάτε μέχρι το τέρμα φέτος, έτσι είναι. Σίγουρα εξ αρχής υπάρχει μέσα το στοιχείο του πρωταθλητισμού. Εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ που βλέπουμε τα παιδιά να είναι ένα βήμα πάνω σε σχέση με το τακτικό κομμάτι της προηγούμενης χρονιάς, σε σύγκριση δηλαδή με την περσινή εικόνα. Η ομάδα είναι πιο παραγωγική σε δημιουργία φάσεων και σε σκοράρισμα. Αυτό μας χαροποιεί. Δεν έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η διάθεση των παιδιών, γιατί υπάρχει ένα πιο οργανωμένο πρωτάθλημα σε σχέση με το περσινό. Ναι. Τους γεμίζει. Και είναι η προσωπική διάκριση του καθενός που θέλει μέσα από το πρωτάθλημα αυτό να πετύχει. Coach, πάντως, στον Άρη το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγονται πολλά σε σχέση με τα σχέδια που υπάρχουν για τις ακαδημίες της ομάδας. Ακόμα έχει εμπλακεί και ο υποψήφιος να βοηθήσει και από άλλο πόστο τον Παπαδόπουλος. Ακούμε για σχέδια, για γήπεδα. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά είστε σε όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και ένας χορηγός που έχει συνδράμει στις ομάδες από τη Γερμανία. Γενικά έχουμε βοήθεια από το εξωτερικό. Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι, όντως. Το να υπάρχει κάτι για την επόμενη χρονιά και να συζητιέται είναι καλό. Αυτό βέβαια, όσο πιο το συντομότερο τελειώσει η υπόθεση άνοδος, τόσο πιο εύκολα θα αρχίσουν οι συζητήσεις για τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Βασικά, προγραμματισμός από τη δικιά μας την πλευρά έχει γίνει για τα τμήματα υποδομής, απλά για να ξεκινήσει να πάρει μπροστά, για να μην χάσουμε την επόμενη χρονιά, γιατί άλλο είναι να ξεκινάς τον Ιούλιο την έναρξη του προγραμματισμού και άλλο είναι να ξεκινάς από τον Απρίλιο. Ναι. Έχεις μπροστά σου κέρδος 2 μηνών, 3 μηνών, τους οποίους θα τους εκμεταλλευτείς. Ναι. Τώρα για αυτά που ακούγονται και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κάτι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Διάθεση υπάρχει. Αυτό είναι το καλό. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ανέκαθεν είχε δυνατά τμήματα υποδομής. Και αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας και ο δικός μου προσωπικά, στο να δημιουργηθούν ξανά αυτά τα τμήματα. Ναι, άλλωστε του χρόνου είναι και διαφορετικά δεδομένα. Θα είναι και δύο ομάδες, είναι K20 και K17. Είναι δύο τα πρωταθλήματα στα οποία οι ομάδες υποδομών λαμβάνουν και μέρος. Και η K15 είναι. Και η συγγνώμη που διακόπτω, και η K15. Και η K15. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει άλλου είδους οργάνωση, στελέχωση αυτών των ομάδων, προπονητές ενδεχομένως. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα που πρέπει να πέσουν στο τραπέζι και να συζητηθούν. Γιατί καλά τα λέμε για την πρώτη ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε και από κάτω τι υπάρχει. Και ο Άρης πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω, να αρχίσει να ξαναβγάζει ποδοσφαιριστές και να τους βλέπουμε στην πρώτη ομάδα. Οι τελευταίοι οι οποίοι βγήκαν από την δεύτερη ομάδα και πήγαν στην πρώτη ήταν ο Διούδης, ο Γιαννιώτας, ο Σουνάς. Αυτά τα παιδιά από τότε δεν έχουμε ακριβώς δει κάτι. Είναι μια τάση στο σύγχρονο ποδοσφαιρό το ευρωπαϊκό και βλέπουμε παιδιά νεαρά σε ηλικία 17-18 να μπαίνουν μέσα σε επίπεδο Champions League να συμμετέχουν. Ναι. Είναι πλέον το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο, έχει γίνει ένα εμπόριο. Ναι. Το να μην συμμετέχουμε σε αυτό είναι λίγο έτσι οπισθοδρομικό αυτή τη στιγμή, θα έλεγα. Πρέπει να βάλουμε μπροστά τις μηχανές σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να μπούμε και εμείς μέσα σε αυτή την αγορά. Πιστέψτε με, υπάρχουν ικανοί ποδοσφαιριστές σε αυτές τις ηλικίες. Το βλέπω και το ζω καθημερινά, οι οποίοι σε ηλικία 16-17 μπορούν να διακριθούν, να προωθηθούν από την ίδια την ομάδα, έτσι ώστε να στελεχωθούν, να πάρουν και συμμετοχές στις εθνικές ομάδες, για να διαφημιστούν, είναι μια μετοχή, ένα προϊόν ο ποδοσφαιριστής. Έτσι ώστε να έχει έσοδα η ομάδα σε κάποια τυχόν πώληση, όπως γινόταν στο παρελθόν. Ναι. Αυτό το πλάνο, αυτός ο προγραμματισμός υπάρχει. Ναι. Σε αυτό που είπατε εσείς στην αρχή είναι ότι το δυναμικό, τα στελέχη που πρέπει να είναι μέσα σε μια ομάδα θα πρέπει να έχουν και μια διάρκεια, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένας Πασχάλης Μελισσάς. Φεύγει, έρχεται ένας άλλος, κάθεται ένα χρόνο, φεύγει ένας άλλος, αλλάζει και η ταυτότητα της ομάδος. Θα πρέπει να χτιστεί μια φιλοσοφία σταθερή, ποια είναι αυτή η ταυτότητα και φιλοσοφία που θέλουμε σαν Άρης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε σε βάθος χρόνου. Θαύματα δεν γίνονται. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα 4-5 ετών για να δοθούν τα αποτελέσματα. Αυτά χτιστήκανε σε άλλες ελληνικές ομάδες και υπάρχουν τα αποτελέσματα. Ρέτσου που έφυγε στο εξωτερικό και πήρε πόσα εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός. Αυτά
Υπάρχουν, είναι υλοποιήσιμα τα σχέδια. Ναι, το θέμα είναι να υπάρχουν και οι άνθρωποι κατάλληλοι να το υποστηρίξουν. Ναι. Και δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει με τον προπονητή, αν με το καλό η ομάδα, η οποία έχει μια προβολή ανόδου με το φινάλε του πρώτου γύρου, εξασφαλίσει και μαθηματικά την ανοδό της, αν υπάρχει δυνατότητα να δει ο προπονητής και σε κάποιο από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια της ομάδας κάποιους από τη δική σου την ομάδα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Αν είναι, το έχετε κατά νου δηλαδή. Εφικτό είναι μόνο να δει κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι αγωνίζονται στην δεύτερη ομάδα. Ναι. Οι υπόλοιποι δεν είναι εκπαιδευόμενοι σε αυτή τη φάση, αυτή τη χρονική περίοδο. Αναφέρομαι στους επαγγελματίες. Ακριβώς. Για τους επαγγελματίες έχει γίνει μια συζήτηση μέσα στην διάρκεια αυτή των φιλικών που θα κάνουμε κάποιες ακόμα φορές. Θα τους τσεκάρει, θα τους δει. Μπορεί να κάνουν και κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα εφόσον χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα και πάνε προς το θετικό. Ναι. Για να μπορούν να αξιολογηθούν και αυτοί σε κάποιο παιχνίδι επίσημο. Μάλιστα. Τώρα, επόμενη υποχρέωση για την ομάδα K19. Το Σάββατο αγωνιζόμαστε στις 12.30 ώρα στο γήπεδο του Αριστοτέλη στην Καλαμαριά με τον Απόλλων Πόντου. Είναι ένα παιχνίδι τυπικά εκτός έδρας, στην πόλη μας μέσα. Ναι. Συνεχίζουμε τη δικιά μας την προσπάθεια. Ακόμα ένα βήμα για το τελικό μας στόχο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε αυτό το παιχνίδι και σε εσένα προσωπικά και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.